Ο πρώην πρόεδρος κύριος Βασίλειος Πανούτσος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 28 του 1936. Φίτησε στο Αμερικάνικο Κολέγιο Αθηνών και αποφύτησε από τη Σχολή Μωραΐτη το 1954. Αποφύτησε από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ με πτυχίο μηχανικού μιλοθρού, που ακόμα και σήμερα αποτελεί πρωτοποριακή εκπαίδευση και ειδικότητα για τα επιχειρηματικά δρόμενα της χώρας μας. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, εργάστηκε στη γνωστή σε όλους μας Αλατίνη ΑΕ, καταρχήν το 1961 ως τεχνικός διευθυντής και από το 1973 έως το 1987 ως γενικός διευθυντής. Η συνδικαλιστική του δράση ήταν πολύ πλούσια καθ' όλη τη διάρκεια του εργασιακού του βίου. Διατέλεσε πρόεδρος του Συνδέσμου Αλευροβιομηχάνων Ελλάδος από το 1977 έως το 1985 και μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Αλευροβιομηχάνων και Συμμυγδαλοβιομηχάνων, που αποτέλεσε πολύ μεγάλη τιμή για τη χώρα μας σε εποχές που η Ελλάδα προσπαθούσε να κάνει με αξιοπρέπεια τα πρώτα της βήματα έως 10ο μέλος της τότε ΕΟΚ. Διατέλεσε πρόεδρος του ΣΒΕ από το 1989 έως το 1993, διενύοντας με επιτυχία δύο διετής θητείες, έχοντας να επιδείξει πλούσιο έργο για την ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας και για την παραγωγή της βιομηχανίας. Ανέλαβε σημαντικές πρωτοβουλίες για την ενδυνάμωση του παραγωγικού ιστού στο βορειοελλαδικό τόξο, ενώ με δική του πρωτοβουλία και συμβολή ιδρύθηκε το γνωστό σε όλους μας Κέντρο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, το ΚΕΠΑ. Για την προσφορά του στο ΣΒΕ από το 1993 είναι πρόεδρος επί τιμή. Διετέλεσε επί σειρά ετών μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΒΕ, του ΕΒΕΘ, του ΣΕΒ, της ΕΤΕΒΑ, της ΕΤΒΑ, της Αλατίνη ΑΕ, της Εταιρείας Δημητριακών Βορείου Ελλάδος ΑΕ και της Κεραμία Αλατίνη ΑΕ και φυσικά του δημιουργήματός του, του ΚΕΠΑ, περιοδικά αναδιετία 1992-2010, του ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 2001-2010 και της ΑΝΕΜ 1999-2010. Είναι παντρεμένος με τη Χριστίνα Παπαποστόλου και έχει δύο γιους, τον Παύλο και τον Αλέξανδρο.